Ξεκασμοί με τη χρήση ντρόουν στη μάχη κατά των κουνουπιών στις εκβολές του Αλμυρού ποταμού στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών της περιφέρειας Κρήτης. Στόχος η προάσπιση της δημόσιας υγείας αλλά και ο περιορισμός της όχλησης που προκαλούν τα κουνούπια. Περιοχές που αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν πρόβλημα είναι το έλος των μαλλίων, η εκβολή του αποσελέμη ποταμού και επίσης εδώ ο υγρότοπος του Αλμυρού ποταμού και νότια Χανιά στο Φραγκοκάστελο είναι αυτή τη στιγμή οι περιοχές που έχουν πρόβλημα από τις έντονες βροχοπτώσεις που είχαμε το χειμώνα. Συνεχίζονται αυτοί οι ψεκασμοί. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι κάθε μέρα στο site της περιφέρειας αναρτάται το πρόγραμμα το εβδομαδιαίο σε ποια σημεία θα είναι κάθε μέρα τα συνεργεία που θα ψεκάζουν. Υπάρχει τηλέφωνο επικοινωνίας που μπορούν να επικοινωνήσουν και οι τοπικοί φορείς αλλά και ο κάθε ιδιώτης που μπορεί να κάνει τα παράπονά του. Με τη χρήση δορυφόρου έχουν εντοπιστεί πάνω από 5.000 ενδυνάμει εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών στο νησί μας, οι οποίες ελέγχονται σε 15ήμερη βάση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν κουνούπια που να μεταδίδουν μολυσματικές ασθένειες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της εντομολογικής επιτήρησης. Παράλληλα με το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών υπάρχει και μια σύμβαση υπογεγραμμένη από την Περιφέρεια Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας που έχει να κάνει με την εντομολογική επιτήρηση του προγράμματος καταπολέμησης και αναφέρεται σε τρία σημεία. Στην ανθεκτικότητα των εντόμων των κουνουπιών στα φάρμακα, στην σύσταση των κουνουπιών, όπως επίσης και στις ασθένειες που μπορούν να μεταδοθούν μέσω των εντόμων. Δεν υπάρχει κάτι ανησυχικό αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, αυτό μπορούμε να σας το πούμε με κάτι υπευθυνότητα. Είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι ξέρετε πολύ καλά ότι από πέρυσι η περιφέρεια Κρήτη συμμετέχει σε ένα μεγάλο δίκτυο Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκυρης Διάγνωσης και Αντιμετώπισης του Ιού του Νείλου. Φέτος, αρχές του Γενάρη, πήρε το πρώτο βραβείο καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεργεία ψεκάζουν καθημερινά εκατοντάδες διαφορετικά σημεία με επίκεντρο τα ποτάμια και περιοχές όπου υπάρχουν στάσιμα νερά. Πρέπει να προσέξουμε στους κήπους μας, στις αυλές μας, να μην έχουμε στάσιμο νερό από γλάστρες, από παλιά λάστιχα. Και φέτος αντιμετωπίζουμε μεγάλο πρόβλημα από τις κολυμβητικές δεξαμενές των ξενοδοχείων που είναι κλειστές και έχουν παραμείνει με στάσιμο βρόχινο νερό. Πρέπει οπωσδήποτε οι ιδιοκτήτες να απομακρύνουν και να καθαρίσουν αυτές τις πισίνες, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη ανάπτυξη κουνουπιών πέριξ αυτών των ξενοδοχείων.